Κύριε Γκίνη, εσείς τώρα φαντάζομαι δεν σκέφτεσαι τον κύριο Κατρούγκαλο, σκέφτεσαι αυτή την εικόνα που είδαμε χθες στο Σύνταγμα, το οποίο έγινε κατακόκκινο. Πραγματικά ήταν μια συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος που είχαμε να τη δούμε σε πολιτικό κόμμα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν μαζικότατη η κινητοποίηση που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Ήταν πολύ μαζική και εμάς μας γεμίζει με μεγάλη αισιοδοξία και για την εκλογική μάχη που έρχεται, αλλά να πούμε βέβαια ότι ήταν και σε συνέχεια, γιατί τα μηνύματα είναι πολλά που έρχονται σε εμάς και είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι μας λέει ο κόσμος. Ήρθε σε συνέχεια πρώτα απ' όλα από τη μεγάλη νίκη της πανσπουδαστικής, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βγήκε πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές, με άνοδο μάλιστα σε ψήφους και φυσικά άνοδο της συμμετοχής, το οποίο είναι κάτι που εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί εμείς θέλουμε όλος ο κόσμος να μιλάει, να ακούγεται, να συμμετέχει και να είναι όσο το δυνατόν και πιο πολύ και πιο μαζική αυτή τη συμμετοχή. Όμως, αν μου επιτρέπετε και εμένα, ένα σύντομο σχόλιο για την περίπτωση αυτή με τη δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου. Τώρα, πέφτουμε λίγο και στην περίπτωση, γιατί τυχαίνει να είμαι αυταπασχολούμενος και να είμαι μάλιστα και συνδικαλιστής αυταπασχολούμενος. Είμαι πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών στην Λευσίνα, όπου ζω και εργάζομαι. Κοιτάξτε να δείτε. Πέραν της όποιας διαμάχης προκύπτει ανάμεσα στα δύο κόμματα, η αλήθεια που βιώνουν οι συνάδελφοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, τονίζω για να είμαι πιο συγκεκριμένος, είναι σκληρή. Και με τους αντιασφαλιστικούς νόμους που η μία κυβέρνηση πατάει πάνω στην άλλη και συνεχίζει, να πω ότι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου εφαρμόζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος είναι πάντα οι μικροί επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι όπως εγώ, βλέποντας και τις εισφορές μας να ανεβαίνουν, τις οποίες λόγω και της ακρίβειας που μας χτυπάει όλους, δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να ανταπεξέλθουμε και να τις πληρώνουμε, αλλά και φυσικά με ό,τι αυτό προμηνύει για τους νέους, ειδικά επαγγελματίες που έχουν αρκετά χρόνια μπροστά μέχρι να βγουν στη σύνταξη. Οι επαγγελματίες τα γνωρίζουν αυτά που τονίζουμε κι εμείς και τους καλούμε ακόμα και αυτό τώρα να το κάνουν κριτήριο. Και θα ήθελα να πάω άκουσα που λέγατε ότι την επικαιρότητα τώρα την ορίζει ο κύριος Κατρούγκαλος. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι την επικαιρότητα, με βάση και αυτό που συνέβη τώρα, την ορίζουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες των επαγγελματιών, οι οποίοι φυσικά οργίστηκαν όταν άκουσαν ότι είναι πιθανό να έρχεται μία ακόμα αύξηση, δηλαδή ένα ακόμα μέτρο το οποίο θα τσακίσει πραγματικά το λιγοστό εισόδημα που τους έχει απομείνει. Και βέβαια, παρά την παρέτηση, κρατάμε μικρό καλάθι και να είμαστε όλοι σε εγρήγορση, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι αυτά που θα προκύψουν στη συνέχεια. Κύριε Γκίνη, εσείς που είστε μέσα στο λαό, το Κομμουνιστικό Κόμμα και στα πράγματα και μιλάτε με τους πολίτες, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι είναι αντισυστημικό ένα κόμμα το οποίο από κάτω έχει επικοινωνία, από ό,τι φαίνεται, με ανώτατους δικαστικούς? Γιατί έναν τέτοιο πήγε να βάλει ως σφιάκτρο ο Κασιδιάρης επικεφαλής στο κόμμα του. Δεν τα κατάφερε τελικά, κάπως δεν προχώρησε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, υπήρχαν δύο επικοινωνίες με τον Κανελόπουλο. Έχετε δίκιο. Συμφωνούμε και εμείς το αναδείξαμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Ότι δεν μπορεί κάποιος να βαφτίζεται αντισυστημικός με το ζόρι, όταν αποδεδειγμένα έχει δεσμούς με αυτό που εμείς λέμε το πιο βαθύ κράτος. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω ένα σχόλιο σε ό,τι υπόθηκε πριν εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι περιπτώσεις οι οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα κλείνει το μάτι και ψαρεύει σε θολά νερά έχουν πληθύνει επικίνδυνα. Εμείς το αναδεικνύουμε πρώτα απ' όλα μέσα από το ριζοσπάστη συνεχόμενα εδώ και μήνες. Θα μου επιτρέψετε να φέρω 2-3 παραδείγματα, τα οποία για κάποιους μπορεί να θεωρούνται λεπτομέρειες που την πολιτική την θεωρούν μόνο αυτό που συμβαίνει στο κοινοβούλιο, εμείς όμως την αντιμετωπίζουμε ενιαία. Θα πω μονάχα το εξής. Δεν λογοδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ, γιατί στο εργατικό κέντρο του πύργου, απέναντι στις δυνάμεις του ΚΚΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα, μπήκε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο μαζί με υποψήφιους Νέας Δημοκρατίας, με υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ και με πρώην υποψήφιο βουλευτή της Χρυσής Αυγής, μόνο και μόνο για να πάει απέναντι στις δυνάμεις του ΚΚΕ, ξαναλέω, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δεύτερο, μιας και εγώ έρχομαι και από την Δυτική Αττική και μια ευρύτερη περιοχή εκεί, με μεγάλες δυσκολίες σε τέτοια ζητήματα, να θυμίσω ότι πρόσφατα είδαμε τον κύριο Τσίπρα σε μια συγκέντρωσή του στο Μενίδη να αγκαλιάζεται με πολλά χαμόγελα κτλ. Με πρώην υποψήφιους άλλων ακροδεξιών κομμάτων. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο
επαναλαμβάνεται και εμείς δεν το θεωρούμε τυχαίο. Αλλά για να κλείσω με αυτό, να πω λίγο το εξής. Δεν είμαστε πλέον στο 2012. Δηλαδή έχει τρέξει αρκετό νερό σε αυτό το ταυλάκι. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι παραπλανημένος ή απλά οργισμένος κάποιος ψηφοφόρος ναζιστικών και ακροδεξιών μορφωμάτων. Όλοι γνώριζαν ποιους ψηφίζουν, ειδικά ξαναλέω από εκείνα τα χρόνια και μετά, γνώριζαν ότι ψηφίζουν. Άρα λέτε έχουμε στη χώρα ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι αποφασισμένο και μπετοναρισμένο. Φυσικά. Εκεί στα... Φυσικά, αυτό πιο ακροδεξιά από την ακροδεξιά. Φυσικά και αυτό δεν κρύβεται και εμείς θεωρούμε ότι η ευθύνη έχει συνολικά τα υπόλοιπα κόμματα, τα αστικά κόμματα που λέμε εμείς, που θρέφουν το φασισμό. Και να θυμίσω ότι όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση, ο κύριος Κασιδιάρης είχε φιγουράρει και πρωτοσέλιδο μαζί με άλλους βουλευτές. Καλά, τώρα όμως δεν μπορούμε να δεχόμαστε. Σε εσάς ερχόμαστε. Στην επόμενη που θα απαντήσετε εσείς, κυρία Πούλου. Στο εξώφυλλο της Αυγής. Πλάτε, κυρία Πούλου. Είχε φιγουράρει σε μια επίσκεψη που είχε γίνει στο Καστελόριζο μαζί με τον κύριο Βίτσα, αν θυμάμαι σωστά. Λοιπόν, για να ενημερωθούν οι βουλευτές για ορισμένα έτσι, εθνικά ζητήματα, ήταν και ο κύριος Κασιδιάρης παρόν και φωτογραφήθηκε μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά ξαναλέω, τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που δείχνουν και το πόσο ανησυχητικό είναι. Αν μου επιτρέψετε 10 δεύτερα, να πω, γιατί έχετε δίκιο, για μας μετράει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Και απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε πολίτη που αισθάνεται δημοκρατικός άνθρωπος, που αισθάνεται προοδευτικός και αριστερός, να ενισχύσει το ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη δύναμη που καταπολεμά το φασισμό, γιατί καταπολεμά το σύστημα που τον γεννά. Το δικό σας το αφήγημα ως κουκουέ σε σχέση με την κυβερνησιμότητα της χώρας, ποιο είναι? Λοιπόν, ναι, το έχουμε απαντήσει αρκετές φορές και ευτυχώς μου δίνεται και εμένα η ευκαιρία τώρα να το ξαναπαντήσουμε ακόμα μία. Εμείς λέμε ότι αν κοιτάξει κάποιος πρώτα απ' όλα το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή να δούμε λίγο την εμπειρία που έχουμε συλλέξει όλοι, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα γενικά, από το 2012 και μετά, θα δούμε ότι ουδέποτε υπήρξε ακυβερνησία στη χώρα. Ακόμα αν θέλετε, το καλοκαίρι του 2015, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή, γιατί την έχασε, θυμίζω, έσπευσαν τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Μαζί και κόμματα τότε που εμείς τα λέμε μίας χρήσης, γιατί πέρασαν, ψήφισαν μνημόνιο και εξαφανίστηκαν και δεν τους θυμάται κανείς τώρα πια. Τότε λοιπόν βρέθηκε η στήριξη από όπου χρειάστηκε, η χώρα δεν έμεινε ακυβέρνητη. Το τρίτο και βαρύτερο μνημόνιο, και το λέμε βαρύτερο γιατί είχε και τα υπόλοιπα δύο μαζί, όλα μαζί λοιπόν στην πλάτη του λαού, ψηφίστηκε κανονικά. Αν κάποιος τώρα κοιτάξει τα προγράμματα των κομμάτων. Πρακτικά, κύριε Γκίνη, είναι το απελθέτω απ' εμού αυτό το οποίο λέτε. Ναι, γιατί εγώ θα δανειστώ πάλι, το είπε εμέσως και η κυρία Πούλου προηγουμένως, εγώ το δανείζομαι από τον κύριο Τσίπρα. Λέει λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια ιστορία, μια πορεία, νομίζω ότι έχει σεβασμό των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων, όμως ακόμα και το ΚΚΕ σε μια διαδικασία απλής αναλογικής οφείλει ίσως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια να τοποθετηθεί, αν έρθουν τα πράγματα έτσι και είναι κρίσιμη η στάση του στο ποιος θέλουμε να μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Πέφτει λοιπόν ο κλήρος επάνω σας τώρα. Τι ωραία, θα κάνετε? Ωραία, ακούστε να δείτε. Επειδή η θέση του κόμματός μας είναι ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτημα, να τονίσουμε εδώ πέρα σε όσους μας βλέπουν και μας παρακολουθούν το εξής. Ότι όλα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας και ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά απευθυνόμενο στο ΚΚΕ δεν αφορούν ουσιαστικά το ΚΚΕ. Γιατί έχουμε καθαρή θέση ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς σε αυτό το σύστημα, στο σύστημα το οποίο βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές όλων μας, δεν υπάρχει περίπτωση να παρέχουμε ούτε στήριξη, ούτε συμμετοχή, ούτε τίποτα. Κύριε Γκίνη, να ρωτήσω κάτι. Κύριος Τσίπρας, λέει αν μου επιτρέπετε μόνο... Θα σας το πω και θα βοηθήσει την απάντηση. Λέει ο κύριος Κουτσούπης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, και το λέει και ωραία παραστατικά, κουκουέ δαγκωτό. Αν λοιπόν έρθει ο πολίτης και ρίξει κουκουέ δαγκωτό και έχετε 8, 9, 10%. Γιατί να μην πει το κουκουέ σε μια κυβέρνηση, με το ένα το άλλο κόμμα, να τους βάλετε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, όπως νομίζω θα λέγατε κι εσείς, και να πορευτείτε με το δικό σας σχεδιασμό. Για να συνεχίσω λίγο, για να ολοκληρώσω δηλαδή και τη σκέψη που είχα. Εμείς δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού, το έχουμε πει ξεκάθαρα πάρα πολλές φορές. Εμείς δεν πρόκειται να δέσουμε το λαό, το εργατικό λαϊκό κίνημα χειροπόδαρα, περνώντας του την άποψη, αυτή που λέει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και λένε και άλλα κόμματα, λέγανε και άλλα κόμματα στο παρελθόν κτλ.,
ότι τέλος πάντων αυτό είναι το σύστημα που ζούμε, μπορεί να γίνει λιγάκι καλύτερο, μπορεί να εξανθρωπιστεί κτλ. Ενώ εδώ πέρα έχουμε από τη μία μεριά μία χούφτα ομίλους να παράγουν αμύθιτο πλούτο και τη χρονιά που πέρασε και απ' την άλλη τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού να αναλαμβάνει το 95% της φορολογίας στην πλάτη του. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν εδώ πέρα ότι τα κόμματα, τα αστικά και ειδικά τα τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, συμπλέουν σε ζητήματα τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας. Και αν θέλετε, αυτό δεν είναι μόνο μία άποψη που εκφράζει το ΚΚΕ. Mm-hmm. Το έχουν πει και κορυφαία στελέχη αυτών των κομμάτων με σκόρπιες δηλώσεις σε διάφορα πάνελ κτλ. Θυμίζω τον Ντόρα Μπακογιάννη, Ευάγγελο Βενιζέλο, Ναύαρχο Αποστολάκη. Αλλά πιο πρόσφατα το είπε και καλούμε τον λαό να τα κάνει κριτήριο όλα αυτά. Το είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι μελέτησε προσεκτικά τα προγράμματα των δύο κομμάτων και έκανε δύο σχόλια. Το πρώτο που έκανε είναι ότι στο 100% τους δεν είναι εφαρμόσιμα με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τις αντοχές της οικονομίας που εξυπηρετεί τους λίγους δηλαδή. Και το δεύτερο σχόλιο που έκανε είναι ότι είμαστε όλοι ήρεμοι, το έχουν πει και οι αξιολόγοι σε αυτό. Μάλιστα. Γιατί είναι γνωστό ότι τα συστημικά κόμματα συμφωνούν στα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι εντυπωσιακό πάντως το ότι επικαλείστε τον κύριο Στουρνάρα ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μα κοιτάξτε, επιβεβαιώνεται το επιχείρημα που έχουμε εμείς, επιβεβαιώνεται ακριβώς γιατί η σύμπλευσή τους είναι τέτοια. Και αν θέλετε, θα χρησιμοποιήσω και τις κουβέντες του Ευάγγελου Βενιζέλου, που είπε ότι οι συγκλήσεις των τριών συστημικών κομμάτων είναι πλέον καταπληκτικές και αν σηκώνουν κάποια στιγμή, λέει, τους τόνους, είναι γιατί δεν έχουν σημαντικές διαφορές. Ναι. Οπότε ναι, επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό που λέει το ΚΚΕ διαρκώς. Λέει, Πουλού, λοιπόν, και τον ελάτε, σοσιαλισμό, τι. Ελάτε τώρα. Να το απαντήσουμε και αυτό, αν έχουμε χρόνο. Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμά μας, όντως μπορεί να πει κάποιος ότι είναι το πιο σύγχρονο, είναι το πιο προοδευτικό σήμερα για αυτά που ζούμε. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο δίνει απάντηση στις αγωνίες των εργαζομένων, του λαού γενικότερα, γιατί λύνει πολύ βασικές αντιφάσεις της κοινωνίας που ζούμε. Ακούσαμε πριν για το ρυθμό ανάπτυξης κτλ. Όντως, υπήρχε ένας ρυθμός ανάπτυξης, υπήρχε βέβαια για τους λίγους. Και ξέρετε, εγώ ζω σε μία περιοχή, στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα, που ενώ από τα μπαλκόνια μας βλέπουμε καζάνια ομήλων που σπάνε το 2022 κυριολεκτικά το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, δεν είναι στοιχεία του ΚΚΕ αυτά. Αυτά είναι στοιχεία δικά τους τα οποία δημοσιεύουν. Εμείς σχολιάζουμε το εξής, ότι εμείς που ζούμε στα 500, στα 800, στα 1000 μέτρα λοιπόν από τους συγκεκριμένους ομίλους ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να ανάψουμε λίγο τη θέρμανση το χειμώνα. Το συζητάμε τι θα κάνουμε με τα κλιματιστικά το καλοκαίρι. Μάλλον θα τα πηγαίνουμε με το χρονόμετρο στο ρολόι και φυσικά είχαμε και δεκάδες διακοπές ρεύματος κτλ. Αυτή λοιπόν η αντίφαση, το ότι από τη μία εδώ έχουμε κέρδη τα οποία διαρκώς αυξάνονται και ο λαός βρίσκεται διαρκώς σε δυσχερότερη κατάσταση, όντως όπως είπατε, εμείς λέμε θαρετά ότι λύνεται μόνο με το ΚΚΕ. Ωστόσο, επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά τα σχόλια που γίνονται την ώρα που ολοκληρώνουμε την τοποθέτηση, αλλά προσπαθώ να μην τα ξεχνάω, να πω λίγο το εξής. Πολλοί όταν στριμώχνονται από το ΚΚΕ, και στριμώχνονται αρκετά, είναι η αλήθεια, ξαφνικά μας παραπέμπουν ότι αυτά που λέμε εμείς είναι για την επανάσταση και τον σοσιαλισμό. Να πούμε λιγάκι το εξής, ότι σύντομα, τα χρόνια αυτά, τα τέσσερα χρόνια αυτά, όσοι εργαζόμενοι συμπορεύτηκαν με τις δυνάμεις του ΚΚΕ στο εργατικό λαϊκό κίνημα, απέσπασαν τώρα κατακτήσεις και πήραν τώρα ανάσα. Μπλόκαραν σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς τον εκτροματικό νόμο του κ. Χατζηδάκη, τον οποίο εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσατε τα μισά του περίπου άρθρα. Οπότε εμείς λέμε, επειδή είναι προδιαγεγραμμένο τι θα γίνει την επόμενη μέρα και το λένε και οι ίδιοι μόνοι τους, δυνατό ΚΚΕ. Ταξική μας αντίπαλη είναι και η Όνεξ, την οποία πανηγυρίζεται ότι εσείς τη δώσετε τον Αυγείο Ελευθερία.